Γράφτηκε ένα άρθρο από τον κύριο Υπουργό. Πρέπει να γίνει σαφές στο σώμα αύριο ότι το 54 άρθρο το οποίο έχουμε βάλει, αν αναρρυθμιθεί και δεν μείνει ως 54, ποιο περιεχόμενο έχει ακριβώς, για να ξέρει και το σώμα τι θα ψηφίσει. Το με. Νομίζω το οποίο έχει... Έχει αποσυρθεί, είναι κανένα δύο άρθρα από την ονομαστική. Θα το δούμε, η παράκλησή κύριε... μου, κυρία Πρόεδρε, παράκλησή μου είναι, αν μπορεί, κατά τη γνώμη μου, το Προεδρείο, πριν μπούμε στην ψηφοφορία, να αναγνώσετε τα άρθρα που είναι για την ονομαστική ψηφοφορία και μετά να μπούμε στην ψηφοφορία τυπικά. Προφανώς δεν θα γίνει αυτό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρίες και περιμένει συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών. Ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων και άλλες διατάξεις και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά. Για τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 5 έχει κατεθεί αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Ερωτάται το Σώμα, γίνεται δεκτό το άρθρο 6 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό? Το άρθρο 6 συνεπώς έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Για το άρθρο 7 έχει υποβληθεί επίσης αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας από τους βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει? Συνεπώς το άρθρο 8 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό? Συνεπώς το άρθρο 9 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό? Συνεπώς το άρθρο 10 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει? Ναι, άκουσα ναι από όλους. Συνεπώς το άρθρο 10 έγινε δεκτό, το 11 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται, το ξαναμνημονεύω κύριε συνάδελφε, γίνεται δεκτό το άρθρο 10 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό? Συνεπώς το άρθρο 10 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει? Συνεπώς το άρθρο 11 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό? Συνεπώς το άρθρο 12 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό? Συνεπώς το άρθρο 13 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει? Συνεπώς το άρθρο 14 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει? Συνεπώς το άρθρο 15 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει? Συνεπώς το άρθρο 16 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει? Συνεπώς το άρθρο 17 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει? Συνεπώς το άρθρο 18 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει? Συνεπώς το άρθρο 19 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς το άρθρο 20 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει? Συνεπώς το άρθρο 21 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς το άρθρο 22 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς το άρθρο 23 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς το άρθρο 24 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Για το άρθρο 25 έχει υποβληθεί αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας από βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς το άρθρο 26 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Για το άρθρο 27 έχει υποβληθεί αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας από τους βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Το άρθρο 28 έγινε συνεπώς δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει? Συνεπώς το άρθρο 29 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό.
Συνεπώς, το άρθρο 30 είναι δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Για το άρθρο 31 έχει υποβληθεί αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Για το άρθρο 32 έχει επίσης υποβληθεί αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας από τους βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Για το άρθρο 33 έχει υποβληθεί αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας από τους βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Γίνεται δεκτό το άρθρο 34, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς, το άρθρο 34 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει. Συνεπώς, το άρθρο 35 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει. Συνεπώς, το άρθρο 36 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει. Συνεπώς, το άρθρο 37 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Για το άρθρο 38 έχει υποβληθεί αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Το άρθρο 39 απεσήρθη από τον κύριο Υπουργό και τα υπόλοιπα άρθρα αναρριθμούνται. Έτσι, γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 39 πρώην 40, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς, το άρθρο 39 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 40 πρώην 41, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς, το άρθρο 40, εδώ δεν το διορθώσατε. Το νέο άρθρο 40, άρα το νέο άρθρο 40 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 41 πρώην 42, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς, το άρθρο 41 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 42 πρώην 43, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς, το άρθρο 42 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 43 πρώην 44, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς, το άρθρο 43 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Γίνεται δεκτό το άρθρο 44, το νέο άρθρο 44, όπως πρώην 45, ας το σημειώσω. Εσείς το έχετε κάνει. Όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς, το άρθρο 44 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 45, όπως πρώην 46, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς, το άρθρο 45 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 46 πρώην 47, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς, το άρθρο 46 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Για τα νέα άρθρα 47 και 48, εννοείται πρώην 48 και 49, έχει υποβληθεί αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας από βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 49 πρώην 50, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς, το άρθρο 49 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 50 πρώην 51, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς, το άρθρο 50 είναι δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 51 πρώην 52, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς, το άρθρο 51 είναι δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 52 πρώην 53, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς, το άρθρο 52 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Για το νέο άρθρο 53 πρώην 54, έχει υποβληθεί αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Γίνεται δεκτή η τροπολογία με ρυθμό 1043 και ειδικό 204, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Γίνεται δεκτή η τροπολογία με γενικό 1043. Τι λέτε? Αυτή είναι υπουργική, από ό,τι μου λένε οι κυρίες εδώ της γραμματείας. Επομένως... Μισό λεπτό, θα σας πω. 1043 και ειδικό 204. Δώστε μου λίγο να τη δω ποια είναι, μήπως. Mm.
Μισό λεπτό να το δω. Του Υπουργού, είναι του Υπουργού Υγείας αυτή. Λοιπόν, αυτή εδώ λοιπόν, η με αριθμό 1043 και ειδικό 204, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, δεν γίνεται, γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία. Τι λέτε? Εντάξει, καλά λέτε. Αν τη διαβάσω, θα έρθουμε και αύριο και δεν θα έχουμε τελειώσει. Θα έρθει η αυριανή μέρα που ήρθε δηλαδή. Λοιπόν, κατά πλειοψηφία. Συνεπώς, τροπολογία με αριθμό 1043. Το Πασόκ θα την ψηφίσει. Κύριε συνάδελφε, μιλάμε, δώστε μου κυρίες μου, σας παρακαλώ, σας την έδωσα πίσω. Λοιπόν, δεν θα τη διαβάσω όλη προφανώς. Η παρούσα τροπολογία αναγκαιότητα κωδικοποίηση πολυδέδελου πλαισίου διατάξεων τα σχετικά ζητήματα δημιουργώντας. 17-12 κατατέθηκε 17-12 από τον Υπουργό κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη και τον κύριο Στουρνάρα προφανώς. Ναι, αυτή είναι. Περιμένετε, θα το δούμε. Μήπως έχει γίνει λάθος. Τι να διαβάσω απ' όλα, την αιτιολογική έκθεση. Λοιπόν, είναι κατεθειμένη κανονικά στον σημερινό συζητούμενο νομοσχέδιο. Εντάξει, 1043 με καύθος 204. Λοιπόν, να σας πω. Στα έντυπα είναι από τις 17-12. Θεωρητικά έπρεπε να το ξέρουμε. Εντάξει. Ναι, τη βάζω σε ψηφοφορία. Τώρα το Πασόκ δεν ξέρω τι θα κάνει. Τι πιο πράγμα. Τέταρτη φορά σας το λέω, κύριε Κουτσούκο. Ναι. Παρακαλώ. Εντάξει, πείτε το μου, εκτός πρακτικών. Δεν γίνεται στο μικρόφωνο. Ναι. Ωραία, πείτε ναι, να τελειώνουμε. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Κατά πλειοψηφία λοιπόν. Τι παιδευόμαστε τότε. Λοιπόν, συνεπώς τροπολογία με αριθμό 1043. Ησυχάστε κύριε συνάδελφοι, συνεχίζω. Συνεπώς, τροπολογία με γενικό αριθμό 1043 και ειδικό 204 έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο. Γίνεται δεκτή τροπολογία με αριθμό 1048 και ειδικό 209 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Είναι κατεθειμένη και αυτή. Ενιαίος φόρος είναι τροπολογία προσθήκη στο σχέδιο νόμου. Είναι υπογράφεται από τους ο κύριος Μανιάτης, κύριος Μητσοτάκης, Γεωργιάδης, Βαρβιτσιώτης και Χατζηδάκης. Είναι πότε κατεθειμένη και αυτή, 17-12. Συνεπώς, τροπολογία με γενικό ρυθμό. Εντάξει. Συνεπώς, η τροπολογία με γενικό ρυθμό 1048 και ειδικό 209 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο σε ίδιο άρθρο. Γίνεται δεκτή τροπολογία με γενικό 1042 και ειδικό 203 ως έχει. Ναι, και ειδικό 203. Είναι βουλευτική του κυρίου Βολουδάκη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν την ψηφίζουν όλα τα κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή, εντάξει. Λοιπόν, γίνεται συνεπώς η τροπολογία με γενικό 1042 και ειδικό 203 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο. Για την τροπολογία με γενικό 1041 και ειδικό 202, ποια είναι αυτή?
Α, το κύριο Τσουμάνι, ναι. Έχει υποβληθεί αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και πάει για αύριο. Γίνεται δεκτή η τροπολογία με γενικό 1022 και ειδικό 189, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς, η τροπολογία με γενικό 1022 και ειδικό 189 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ίδιο άρθρο. Με τη συνένεση του Σώματος λύεται η συνεδρίαση για σήμερα Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10 το πρωί, με αντικείμενο εργασιών του Σώματος, νομοθετική εργασία, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που σας έχει διανεμηθεί. Λύεται η συνεδρίαση. Καλημέρα σας και καλή ξεκούραση.